Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απέχουμε λίγες μέρες, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολλές. Μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου που έχει οριστεί η εκλογή των λαϊκών για την επιλογή του τριπρόσωπου που θα οδηγηθεί αργότερα στην Ιερά Σύνοδο για εκλογή του νέου Αρχιεπισκόπου Κύπρου. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε απόψε τον Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμοχώστου, τον κύριο κύριο Βασίλειο. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε μια τροποποίηση του καταστατικού ώστε να μην δικαιούνται να ψηφίσουν οι Ορθόδοξοι μη Κύπροι. Αυτό δεν έβαλε κάποιους ανθρώπους σε μια διαδικασία, ενώ υπήρχε η προσδοκία ότι θα ψήφιζαν να βρουν πιστοποιητικά βάφτισης ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι που ίσως κινητοποιήθηκαν να είναι ελάχιστοι, πιθανόν θα έλεγα εγώ ότι οι αλλοδαποί που είναι στην Κύπρο να μην γνωρίζουν ότι θα γίνονταν και εκλογές. Γιατί δεν ξέρω αν παρακολουθούν τα διαδραματιζόμενα γύρω από το εκκλησιαστικό ζήτημα και την πλήρωση του αρχιεπισκοπικού θρόνου. Άρα εκείνο που επικράτησε στην συνείδηση της Συνόδου, ότι εκείνο το οποίο είναι αμετάθετο και δεν μπορεί να αλλάξει, είναι ότι οι αρχιεπισκοπικές εκλογές πρέπει να γίνουν εντός 40 ημερών, λέγει το καταστατικό. Όχι αργότερα. Όχι αργότερα. Ωστόσο, γίνονται μία μέρα αργότερα μετά το μνημόσυνο του Χρυσοστόμου του Δευτέρου. Ναι, εντάξει, είναι Κυριακή. Αυτό το εντός 40 ημερών καλύπτει. Τηρείται. Εκείνο που αλλάξαμε σήμερα και η Σύνοδος είναι περάνω του καταστατικού και μπορεί να κάνει κάποιες αλλαγές καταστατικού δευτερευούσης σημασίας, είναι το δικαίωμα που δόθηκε στους Ορθοδόξους μη Κυπρίους, αν θέλουν να ασκήσουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εκλογές, το οποίο επειδή ήταν κρίσιμο σημείο για να μην γίνουν οι εκλογές όπως προβλέπεται και στο χρόνο που προβλέπεται, γιατί υπάρχουν και κάποια δεδομένα που δεν θα έπρεπε να αναβληθούν οι εκλογές. Το πρώτο είναι ότι 18, η επόμενη Κυριακή είναι Χριστούγεννα. Άρα μπαίνουμε στην περίοδο των εορτών και το μέλημα μας είναι ότι δεν πρέπει να αναστατώνουμε το λαό μας με προεκλογικές περιόδους. Την περίοδο των εορτών είναι Χριστούγεννα, είναι Πρωτοχρονιά, είναι Θεοφάνεια. Τόσο θα πηγαίναμε το χειρότερο πολύ, μάλιστα, θα ήταν η μίξη των αρχιεπισκοπικών με τις προεδρικές εκλογές, το οποίο θα ήταν καταστροφικό και για τους δύο θεσμούς του κράτους. Επομένως, νομίζω σοφά αποφασίστη σήμερα από τη Σύνοδο ότι παραμένουμε στην ημερομηνία την καθοριστή σε ήδη από την προηγούμενη Σύνοδο. Επειδή ξέρω ότι κάποιοι θα περιμένουν να πιαστούν και από λέξεις, μιλήσατε για τους δύο θεσμούς του κράτους. Το κράτος βρίσκεται εκτός. Δεν πειράζει, το έπαιξε επίτηδες για να σε προκαλέσω να με ρωτήσετε. Δεν είναι θεσμός του κράτους. Η Εκκλησία είναι ένας θεσμός της κοινωνίας της Κύπρου. Άλλωστε η Εκκλησία, κύριε Κλαζή, η ζωή της είναι πιο μακρά από την Κυπριακή Δημοκρατία, είναι 2.000 χρόνων και πάνω σε αυτή στηρίχθηκε ο λαός μας για να επιβιώσει, και αν το πω και θεσμό του έθνους μας ανταποκρίνεται στην ιστορική αλήθεια. Τώρα από εκεί και πέρα τα ξέρω τα ερωτήματα που μπορεί να υποβληθούν σε μένα, πως προχωρά η Εκκλησία μέσα στην κοινωνία. Σήμερα είναι άλλο θέμα. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Υπήρξαν αντιδράσεις για το ότι δεν θα ψηφίσουν οι Ορθόδοξοι μη Κύπροι? Όχι, δεν υπήρξαν αντιδράσεις. Γιατί είδαμε όλες τις δυσκολίες. Και το ίδιο θέμα το οποίο έχει τεθεί ακόμα και Κυπρίους, ότι αυτό είναι προσωπικό δεδομένο, λέει τώρα πώς θα ζητήσουμε πιστοποιητικού βάπτισης, δεν είναι προσωπικό δεδομένο. Είναι, βέβαια. Άρα θα δημιουργούσε και εκεί ένα νομικό ζήτημα και έτσι γι' αυτό το λόγο το αφήσαμε να περάσει απαρατήρητο. Το μόνο το οποίο αποφασίστηκε σήμερα είναι να δοθεί δυνατότητα και στους εγκλωβισμένους μας να ψηφίσουν δύο κάλπες, μία στη Δερίνια και μία στην Λευκοσία, ούτως ώστε αν μπορέσουν και έρθουν οι εγκλωβισμένοι μας,
να μετέχουν και αυτοί σε μια τέτοια διαδικασία. Μετά την εκλογή του τριπρόσωπου στις 18 Δεκεμβρίου, φαντάζομαι θα έχουμε αυθημερών τα αποτελέσματα. Πότε θα συνέλθει η Ιερά Σύνοδος για να επιλέξει τον Αρχιεπίσκοπο? Πιστεύω ότι θα είναι την εβδομάδα που ακολουθεί, δηλαδή πριν τα Χριστούγεννα. Αλλά αυτό θα το κρίνει και η ίδια η Σύνοδος, γιατί αντιλαμβάνεστε κι εσείς λόγω του εκκλησιαστικού έθους να καλούνται και εκπρόσωποι των άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών ή και των άλλων δογμάτων, των χριστιανικών δογμάτων, να παρευρεθούν σε ένα τέτοιο ύψιστο γεγονός της ζωής της Εκκλησίας της Κύπρου. Θα δούμε και πότε διευκολύνει, δεδομένου ότι είναι, όπως είπαμε, η περίοδος των εορτών. Ναι, αλλά και αυτό μπορεί να αφορά την ενθρόνηση. Η εκλογή μπορεί να γίνει. Η εκλογή μπορεί να γίνει, ναι. Ναι. Επομένως, όλα αυτά είναι αλληλεξαρτώμενα όμως. Mm-hmm. Αλλά εμένα η πεποίθησή μου είναι ότι πρέπει να γίνει πριν τα Χριστούγεννα. Μάλιστα. Τώρα, αν θα γίνει ή δεν θα γίνει, αυτό θα το δείξει η πράξη. Επειδή έχει και λίγη πολιτική χρειά όλη αυτή η διαδικασία, στη σκέψη κάποιων θεωρείτε ή και τη δική σας, ότι όσο συντομότερο το χρονικό διάστημα, τόσο λιγότερες οι έξωθεν παρεμβάσεις ή ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαν να ενεργήσουν κάποιοι παρασκηνιακά? Αυτό θα συνέβαινε τώρα αν αναβάλαμε την εκλογή του τριπροσώπτου από το λαό. Εκεί θα υπήρξαν ισχυρές παρεμβάσεις. Το άλλο θα υπάρχουν σε άλλο επίπεδο, ούτως ή άλλως λίγος χρόνος υπολής. Αυτά στην Ιερά Συνόδο, τα αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρχουν στα μέλη της Ιεράς Συνόδου ένεκα των εκφραστησών απόψεων για ποιος πρέπει να είναι ο Αρχιεπίσκοπος από άποψη γεωστρατηγική, γεωπολιτική, εννοώ αυτή τη στιγμή. Και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει, βεβαίως. Τα χαρακτηριστικά ενδιαφέρουν και τον λαό μας, κύριε Καλατζή. Ξέρετε, γιατί το ακούτε εσείς περισσότερο ίσως από εμάς δημοσιογραφικά, ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον ποιο πρόσωπο πρέπει, ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο νέος προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου, που να ανταποκρίνεται στην αποστολή της Εκκλησίας, αλλά και να είναι και έτοιμος να αντιμετωπίσει όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, τα οποία δεν είναι λίγα. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με το τι εσείς θεωρείτε ότι χρειάζεται η Εκκλησία της Κύπρου, γι' αυτό άλλωστε διεκδικείτε και τον Αρχιεπισκοπικό θρόνο. Θεωρείτε ότι χρειάζεται κάποιες τομές, κάποιες αλλαγές, κάποιες βελτιώσεις? Δεν ξέρω, εσείς γνωρίζετε καλύτερα που ζείτε την ζωή της Εκκλησίας. Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να διεκδικήσετε το θρόνο? Εγώ θα το έθετα μέσα σε τρεις κατευθύνσεις. Το πρώτο είναι αυτό που ήταν πάντοτε η Εκκλησία της Κύπρου μέσα στην κοινωνία μας, ιστορικά από την εποχή που υπάρχει σαν Εκκλησία και δραστηριοποιείται για τον κυπριακό λαό και για τους Ορθοδόξους που μένουν στον τόπο μας. Δηλαδή ο αγώνας ο πνευματικός της Εκκλησίας, αλλά και βεβαίως και ο εθνικός, που αυτό ήταν ο στόχος που είχε η Εκκλησία για να μπορέσει να βοηθήσει τον κόσμο μας, να μας βοηθήσει να επιβιώσουμε σε αυτόν τον τόπο. Ιστορικά το ξέρετε ότι έχουμε περάσει από χίλια μύρια κύματα σαν λαός, μέσα από κατοχές, μέσα από διώσεις, μέσα από εξανθρωποδισμούς, αποκεφαλισμούς κλπ. Κλπ. Όλα αυτά είναι γνωστά. Άρα η Εκκλησία δεν μπορεί να περιοριστεί. Βεβαίως η πρώτη στη αποστολή της Εκκλησίας είναι ότι κρατά το Ευαγγέλιο και λέει αυτός είναι ο καταστατικός χάρτης της κάθε χριστιανικής εκκλησίας. Άρα αυτές είναι οι βάσεις πάνω στις οποίες πρέπει να πορευθούμε, αλλά και η Ορθόδοξη Εκκλησία, η κατεξοχήν Εκκλησία, όχι μόνο της Κύπρου, που μιλά για παράδοση, είναι μακραίων η παράδοση, αλλά είναι η βάση της Ορθοδόξου πίστεως μαζί με το Ευαγγέλιο. Άλλωστε την ονομάζουμε και την άγραφη παράδοση, ενώ το Ευαγγέλιο είναι η γραπτή παράδοση. Αυτές οι χριστιανικές αρχές και αξίες είναι που πρέπει να προβληθούν. Άλλωστε αυτός είναι ο πρώτιστος στόχος και η πρώτιστη αποστολή μας. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι, ήδη το ανέφερα προηγουμένως,
η στήριξη της επιβίωσης του έθνους μας. Ερμηνεύεται πολλαπλώς αυτό. Έχουμε μια πνευματική πτυχή, μια εθνική πτυχή. Και βεβαίως η κοινωνική πτυχή. Και η κοινωνική. Γιατί η Εκκλησία πάντοτε, το λέω με ένα εικονικό τρόπο, ότι η Εκκλησία πορεύεται με δύο πόδια στην κοινωνία, με το πνευματικό και το κοινωνικό της έργο. Άρα πρέπει να λειτουργούν και τα δυο. Βεβαίως όμως, εδώ μπαίνει και ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο θα το ονόμαζα η σύγχρονη κοινωνία, η οποία δεν είναι ταυτόσιμη με την κοινωνία των παρελθουσών γενεών. Έτσι. Αυτή η πρόοδος, είτε είναι επιστημονική, είτε είναι κοινωνική, είτε είναι συσχετισμοί που έχουμε ως... Αυτό όμως ξέρετε από κάποιους, το ακούτε κι εσείς, θεωρείτε ανάθεμα ότι η Εκκλησία πρέπει να μείνει στερεωμένη σε αυτά που γνωρίζουμε εδώ και χιλιάδες χρόνια και δεν πρέπει να παρακολουθεί την πρόοδο ή τέλος πάντων να διασπάται η προσοχή της ή το έργο της σε καινούργιες ιδέες, σε καινούργιες τάσεις ή σε καινούργια φαινόμενα. Εσείς δεν διασπάται, αντιθέτως αυξάνει η ευθύνη της Εκκλησίας έναντι αυτών των φαινομένων, διότι αυτά τα φαινόμενα στα οποία εγώ αναφέρομαι είναι αυτά που υποσκάπτουν τους θεσμούς και τις αξίες, είτε είναι του Ευαγγελίου αξίες και θεσμοί, διδασκαλία, είτε είναι το έθνος. Και η Εκκλησία καλείται να αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα και ρεύματα, τα οποία μάλιστα θέλουν να οδηγήσουν τον άνθρωπο μακριά από το Θεό. Όταν ένας μοντερνισμός, και πολλά άλλα, η εκκοσμίκευση ονομαζόμενη, την οποία έχω ονομάσει εγώ σε ένα κείμενό μου ως την σιωπηλή επανάσταση που μπαίνει όπως ο καρκίνος τρώει το σώμα, αυτό, η εκκοσμίκευση και όλα αυτά τα ρεύματα οδηγούν σε απομάκρυση του ανθρώπου από τον Θεό και από την πίστη, και άλλωστε το κήρυγμα αυτό, ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών, το οποίο άρχισε από την Γαλλική Επανάσταση, συνέχισε με το διαφωτισμό και έπειτα οι σύγχρονες κοινωνίες και φιλοσοφίες που δεν θέλουν τον άνθρωπο να είναι δεμένος με το υπερβατό, δηλαδή δεν χρειάζεται ο άνθρωπος το Θεό, ναι, να ζήσει. Ο Καντ έλεγε, αντικαθιστώ την θρησκευτική πίστη με ηθικές αξίες, ναι, πάνω στις οποίες πρέπει να πορεύεται ο άνθρωπος. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι αυτό που μας είπε ο Χριστός. Ο Χριστός μας είπε να γνωρίσουμε τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή η σχέση μας με τον Θεό τον ίδιο. Άρα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα προσέξει η Εκκλησία, και μάλιστα ειδικά για τους νέους, οι οποίοι λίγο απομακρυνόμενοι ένεκα της ηλικίας ή και ένεκα. Θεωρείτε, όπως το θέσατε προηγουμένως το θέμα, ότι αυτό το μήνυμα της Εκκλησίας μπορεί να φτάσει στο παιδί που τελειώνει σήμερα το Λύκειο, που θα μπορέσει να ψηφίσει στα 18 του, ή θα είναι κάτι που θα τον αφήσει εντελώς αδιάφορο και θα πει τώρα τι κάθονται να μας πούνε, γιατί υπάρχουν και φαινόμενα τα οποία δεν έχουν να κάνουν μόνο με την άποψη που μπορεί να έχουμε για το Θεό, για τα θεία, για το υπερβατό, έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητα. Δηλαδή, επιτρέψτε μου να σας πω, επειδή μιλήσατε για εκκοσμίκευση, ο νέος βλέπει έναν επίσκοπο, δεν μιλάω για κάτι συγκεκριμένο, που μπορεί να κυκλοφορεί με πανάκριβα άμφια, με πανάκριβα αυτοκίνητα και να διάγει ένα βίο ο οποίος δεν είναι βίος μοναχού. Είναι ένας βίος ο οποίος μπορεί και να προκαλεί. Εντάξει, αλλά το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Αυτό που περιγράφεται δεν αναιρεί την αποστολή της Εκκλησίας, άλλωστε χθες... Όχι, μπορεί να υπονομεύεται εκ των έσω αυτό. Εκ των έσω αυτά μπορεί να υπάρχουν, αλλά όμως τουλάχιστον από αυτή την περίοδο που είχαμε πιο συχνές επαφές με τον κόσμο μας, για παράδειγμα χθες είχα μια παρέα από νέους, και όταν τέθηκε το θέμα είτε αλλαγής των ακολουθιών, ανανέωση κλπ, λέει, εμείς δεν θέλουμε να χαλάσει η Εκκλησία μας να προσπαθήσει να ερμηνεύσει τις ακολουθίες στην Ελληνική. Θέλουμε να παραμείνει αυτή η Εκκλησία μας όπως είναι, γιατί είναι αυτή που μας κρατά και εμάς τους νέους. Οι νέοι μπορεί
σε μια περίοδο της ζωής, και εσείς το περάσατε, ναι, και εγώ το πέρασα, η περίοδος της ενηλικίωσης που οδηγεί σε επαναστατικές εκφράσεις του νέου. Μετά ο νέος επανέρχεται και αναζητεί μια σταθερά, όπως την έχω ονομάσει. Εντός εισαγωγικών, με προκαλείτε να σας ρωτήσω, όταν λένε το περάσατε κι εσείς, είχατε σε αυτή την περίοδο της νεότητας τάσης αμφισβήτησης στη θρησκεία? Στη θρησκεία δεν είχα, αλλά είχα αναζήτηση και σκληρό ερώτημα αν θα μπορούσα να ακολουθήσω τον άγαμο βίο, και ήταν για αρκετό διάστημα που έπρεπε να λάβω αυτή την απόφαση. Δεν ήταν εύκολη απόφαση επειδή ήμουν στο μοναστήρι και ήταν δεδομένο ότι θα ακολουθούσα αυτό το δρόμο. Και γι' αυτό είδα και τους γονείς μου, είδα τους γέροντές μου, μίλησα με πνευματικούς ανθρώπους για να μπορέσω να καταλήξω σε μια απόφαση για την οποία δεν θα μετάνιωνα εκ των υστέρων. Άρα αυτό είναι στον κάθε άνθρωπο, βεβαίως εξαρτάται και μέσα σε ποιο περιβάλλον βρίσκεται ο καθένας μας, που εκεί δημιουργούνται και οι προβληματισμοί, αλλά και οι συνισταμένες πάνω στις οποίες πρέπει να λάβει κάποιος την απόφαση. Δεν είχατε ποτέ το ερώτημα, για παράδειγμα, υπάρχει Θεός? Πολλοί νέοι το αντιμετωπίζουν. Να δείτε, το ερώτημα το αν υπάρχει Θεός, το υποβάλλω και εγώ στον εαυτό μου, αλλά όταν κάνω ένα κήρυγμα στην Εκκλησία, προκαλώ τον κάθε πιστό να προβληματιστεί για το αν υπάρχει Θεός και πώς μπορεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Το Ευαγγέλιο είναι γεμάτο από τέτοια παραδείγματα. Επομένως, δεν είναι ζήτημα αυτό, αλλά επειδή, σας επαναλαμβάνω, όλα αυτά τα κινήματα που φιλοσοφίες σύγχρονες που θέλουν την αποκοπή του ανθρώπου από τον Θεό, άρα η Εκκλησία, ο ρόλος της είναι άλλος, να πείσει τον άνθρωπο ότι σταθερά της ζωής και ειδικά ο νέος, η μόδα, αυτό που φοράτε εσείς στο σακάκι, αύριο θα αλλάξει η μόδα και θα φορέσετε κάτι άλλο. Η σταθερά όμως η πίστη στο Θεό δεν είναι μόδα. Είναι αυτή η σταθερά της πίστης στο Θεό που θα δώσει την βεβαιότητα στο νέο ότι έχει κάπου να στηριχθεί στη ζωή του. Ήθελα να το θέσω διαφορετικά, γιατί σε μένα βεβαίως δεν θα γίνει ποτέ το ερώτημα, αλλά σε έναν ιερωμένο, δει σε έναν Μητροπολίτη, σε έναν Επίσκοπο, φαντάζομαι τίθεται συχνά το ερώτημα. Μα πώς υπάρχει Θεός? Εδώ παιδάκια κάθε μέρα πεθαίνουν, σκοτώνονται, άνθρωποι πεινάνε και δεν μπορούν να επιβιώσουν, άλλοι ζουν πλουσιοπάροχα. Πώς αυτός ο Θεός επιτρέπει όλα αυτά? Μα εντάξει, δεν το επιτρέπει ο Θεός, εμείς δυστυχώς το κάνουμε. Ξεκινώντας, αν θέλετε να πούμε, όλη την διδασκαλία. Ναι, ωραία. Δεν το επιτρέπει ο Θεός. Όχι, ναι. Αλλά απλώς να αναφέρω, ναι, αυτό που είχαμε. Είναι καλό για να μπορέσει και ο τηλεθεατής να διαμορφώσει άποψη. Ένα ανάγνωσμα του Ευαγγελίου που είχαμε την Κυριακή για τον πλούσιο άρχοντα, ο οποίος πήγε και ρώτησε πώς μπορώ να κερδίσω τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι το ερώτημα της κάθε της σχέσης του ανθρώπου, η Βασιλεία του Θεού. Και ο Χριστός του είπε να τηρήσεις τις εντολές, ομιχεύσεις, ψευδομαρτυρήσεις και ούτω καθεξής. Και του είπε, μα όλα αυτά τα έκανα από μικρό παιδί, από 12 ετών ήταν η επιβολή του νόμου στον Ισραηλιτικό λαό. Του λέει, τότε πήγαινε πόλη σε όσα έχεις, δώσα τους φτωχούς και έλα να με ακολουθήσεις. Αυτό που λέει ο Χριστός είναι ότι για να αποφύγουμε όλα αυτά που λέτε, πρέπει να κάνουμε την παρεμβατική παρουσία, την οποία ονομάζω συστημική παρέμβαση του Χριστού, με την έννοια της αγάπης. Αν δεν εφαρμόσουμε αυτή την έννοια της αγάπης, τότε είμαστε έξω από τα χριστιανικά πλαίσια. Γιατί η αγάπη σημαίνει πρέπει να δω τον συνάνθρωπό μου ποια είναι η κατάστασή του και τι μπορώ να κάνω εγώ για αυτόν ο οποίος υποφέρει, αν έχω τη δυνατότητα ή και με όποια δυνατότητα έχω. Ο Χριστός έβλεπε που βάζανε μέσα σε ένα κουτί για βοήθεια και πήγε η χείρα που είχε μόνο ένα δίλεπτο
ένα σεντ, θα το λέγαμε. Είναι αυτό που λέγαμε από το υστέρημά της, ναι. Και τόριξε και λέει, η χείρα αυτή έδωσε πολύ περισσότερα από εκείνον που πήγε και έβαλε ένα ναι. ολόκληρο τάλαντο, διότι το έδωσε από το υστέρημά της. Άρα αυτό είναι το κοινωνικό έργο για να αποφύγουμε όλα αυτά τα οποία λέτε, τα οποία μπορούμε να τα επεκτείνουμε και να τα δούμε πώς αυτό το πράγμα μπήκε μέσα στην ζωή μας, γιατί μπήκε ο εγωισμός. Η αμφισβήτηση του κλήρου στη σύγχρονη εποχή, η οποία είναι πολύ πιο ισχυρή από ότι πριν κάποια χρόνια. Δεν ξέρω αν φταίει το ότι έχουν αναπτυχθεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διακινούνται πιο εύκολα ιδέες, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στα οποία θα μπορούσε να τοποδώσει κάποιος. Τι είναι αυτό που θα αλλάξει την εικόνα, δηλαδή αυτό που ανέφερα προηγουμένως, δεν θέλει ο άνθρωπος να βλέπει έναν ιερωμένο πνιγμένο στο χρυσάφι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι οι ιερωμένοι μας είναι πνιγμένοι στο χρυσάφι. Τουλάχιστον η εικόνα που δίνεται. Και αυτό που φοράω φαίνεται χρυσός, αλλά ότι μοιάζει με χρυσό δεν είναι χρυσάφι. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, είναι και οι κληρικοί μας άνθρωποι με τις οικογένειες τους και θα πρέπει να έχουν τα προστοζήν. Ναι, αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Το άλλο, το να καλλιεργείται όμως έναν αντικληρικό πνεύμα, δεν είναι σε όλους. Εγώ τουλάχιστον βλέπω στην Μητροπολιτική μου περιφέρεια άνθρωποι πλούσιοι και φτωχοί πόσο σεβασμό δείχνουν στους κληρικούς. Τώρα, αν υπάρχουν ρεύματα τα οποία υπάρχουν, το ξέρω, οφείλονται σε άλλους παράγοντες και προβάλλεται αυτό ως αιτία, όμως δεν είναι η αιτία των πραγμάτων, είναι άλλοι λόγοι που κρύβονται πίσω, γιατί η Εκκλησία μέσα στον κόσμο αποτελεί σιωπηλή κρίση και κριτική για τον βίο και πολιτεία μας που κάνουμε, είτε είμαστε κληρικοί είτε είναι οι λαϊκοί, και αυτή την κριτική θέλουμε να την αποφύγουμε για να κάνουμε ό,τι νομίζουμε εμείς, χωρίς να υπάρχει ο έλεγχος της συνειδήσεως. Υπάρχει και το άλλο το ερώτημα. Υπάρχει κάποιος πιο ορθόδοξος από τους ορθόδοξους? Συχνά ακούμε ότι ναι, μεν είναι ορθόδοξος ιερέας ή πιστός, αλλά ξέρετε, η ορθοδοξία είναι κάτι άλλο, είναι κάτι διαφορετικό. Οι ζηλωτές κάποια στιγμή στις θρησκείες έχουν δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσο αυτοί που δεν είχαν σχέση με τις θρησκείες. Δεν ξέρω πώς τους αντιμετωπίζετε. Το να ταυτίσω τον εαυτό μου ως τον πιο ορθόδοξο από όλους τους άλλους, αυτό είναι και εγωισμός και παραφροσύνη. Αλλά πάντοτε όμως, κύριε Καλατζή, στην Εκκλησία, στην ιστορία της Εκκλησίας, ο ζηλωτισμός και, θα το ενέλεγα από την άλλη πλευρά, ο φιλελευθερισμός ή η πιο φιλελεύθερη αντιμετώπιση των πραγμάτων της ζωής ήταν δεδομένα. Και μάλιστα εγώ λέγω πάντοτε το παράδειγμα δύο μεγάλων πατριαρχών Κωνσταντινούπολεως, ο μεγάλος Φώτιος και ο μεγάλος Ιγνάτιος, σύγχρονοι, ο ένας, μεγάλος Φώτιος, ήταν καθηγητής του Πανεπιστημίου της Μαγνάβρας στο παλάτι της Κωνσταντινούπολης. Εκείνος προετοίμασε όλους τους Ιεραποστόλους, οι οποίοι είχαν εκχριστιανίσει τους Σλάβους. Ο Άγιος Ιγνάτιος, και οι δύο εντωμεταξύ είναι Άγιοι, έτσι. Μάλιστα. Ο Άγιος Ιγνάτιος καταγόταν από μοναστικούς κύκλους και ήταν αυτό το παραδοσιακό, το μοναστικό. Δεν τα απορρίπτει η Εκκλησία, αλλά ούτε και πρέπει να τίθενται ως αντιτιθέμενα το ένα προς το άλλο. Γιατί όντως μέσα, όχι μόνο στο χριστιανισμό, σε όλες τις θρησκείες θα δείτε ότι αναπτύσσονται τα φαινόμενα του αυστηρού συντηρητισμού. Βλέπετε και οι Εβραίοι έχουν τους λεγόμενους ορθόδοξους, που καμιά φορά συγχαίουν και τους όρους και ταυτίζουν εκείνους με εμάς. Και τους πιο φιλελεύθερους. Αυτό είναι μέσα στην θρησκεία, αναπτύσσονται αυτές οι τάσεις, δεν αλληλοκαταργούνται, αλλά η Εκκλησία όμως, επειδή η ποιμένουσα Εκκλησία
επειδή ζει μέσα στον κόσμο και πρέπει να δει τα προβλήματα του κόσμου, το να πάω και να πω στον κύριο Καλατζή, ξέρεις, την Κυριακή δεν θα σου επιτρέψω να έρθεις στην εκκλησία, γιατί πήγες και ξέρω εγώ και έφαγες κρέας την, επειδή ήταν νηστεία, δεν θα βοηθήσω τον άνθρωπο. Θα πρέπει να τον ποιμένω με ένα άλλο τρόπο που να τον βοηθήσω, να μην χαθεί σαν το ένα απολλωνός πρόβατο που λέγει ο Χριστός. Ξέρετε, αναφερόμουν και στις στάσεις που υπάρχουν, δηλαδή γιατί να συνομιλούμε με άλλα δόγματα, γιατί να συνομιλούμε με άλλες θρησκείες, γιατί να υποδεχθούμε τον Πάπα, δίνοντας την εντύπωση ότι πρέπει να περιχαρακωθούμε. Το να συνομιλούμε ή να έχουμε επαφές και με άλλες θρησκείες και με άλλα δόγματα αλλοιώνει τη μορφή της Ορθόδοξης πίστης. Ναι. Το λέω γιατί είσαστε και πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Ναι, ναι, για τους Ορθοδόξους που είναι μέλη. Ναι, δεν αλλοιώνει καθόλου. Καθόλου, και μάλιστα θα έλεγα ότι όλες οι άλλες ομολογίες που μετέχουν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών γνωρίζουν ότι όταν μιλήσει ο Βασίλειος, ο Γιώργιος, ο Βλαδίμηρος και ούτω καθεξής, εκφράζουν την Ορθόδοξη πίστη και θεολογία. Δεν αλλοιώνεται, μάλιστα θα έλεγα ότι είναι καθήκον να ασχοληθούμε με την χριστιανική ενότητα. Δεν κατοχυρώσαμε τον εαυτό μας ως Ορθόδοξοι ότι είμαστε οι μόνοι που θα πάμε στον Παράδεισο. Ναι, υπάρχει μια τάση και μια άποψη σε κάποιους. Το λέω, γι' αυτό το λέω, γιατί αυτό είναι σφαλμένη εντύπωση. Δεν θα πούμε εμείς στον Θεό ποιον θα βάλει στον Παράδεισο και ποιον όχι, για να μην γινόμαστε εμείς να αντικαθιστούμε τον Θεό. Το καθήκον αυτό θα έλεγα ότι το εξέφραζε, για παράδειγμα, ο Μέγας Βασίλειος όταν είχε τη μεγάλη αίρεση του αριανισμού, καθόταν μέρα νύχτα και έγραφε επιστολές σε όλους τους επισκόπους της Ανατολής και της Δύσης και να τους προτρέπει, να τους παροτρύνει να κάνουν ό,τι ήταν δυνατό για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, για να υπάρξει η ενότητα της Εκκλησίας. Αυτό είναι ένα καθήκον που πρέπει να το κάνει πάντοτε η Εκκλησία μας. Και από την άλλη, δεν πρέπει να απομονωθεί ποτέ η Ορθόδοξη Εκκλησία. Άλλωστε, αυτό που είπα ότι ο Προτεστάντης, ο Καθολικός γνωρίζει ότι όταν ο Βασίλειος εκφράζει την Ορθόδοξη άποψη. Εκφράζει την Ορθόδοξη άποψη, άρα δεν αλλοιώνεται η πίστη μας. Αντίθετα, την καθιστούμε γνωστή και μάλιστα όχι μόνο. Πολλές από τις Ορθοδόξους θέσεις έχουν περάσει μέσα ακόμα και στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Όταν, για παράδειγμα, στις δύο τελευταίες γενικές συνελεύσεις που μαζεύτηκαν 5.000 στο Καρλσρούε της Γερμανίας ή στο Μπουσάν της Νοτιού Κορέας, και όλοι εκείνοι είπαν με ένα στόμα το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολης χωρίς το Φιλιόκουβε, γιατί είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι και είπαμε αυτό είναι το πρωτότυπο κείμενο του Συμβόλου Πίστεως. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η επίδραση είναι δεδομένη, ενώ να προβάλλουμε τις θέσεις μας και να γίνουν αποδεκτές, γιατί αυτό μπορούμε να το δικαιολογήσουμε ότι αυτή είναι η δογματική παράδοση της Εκκλησίας και δεν μπορούμε να την εγκαταλείπουμε. Και να έρχονται σήμερα όλο το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών να ετοιμάζονται να οργανώσουν εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Επομένως αντιλαμβάνεστε ότι και οι άλλοι χριστιανοί έχουν αντιληφθεί τι είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία.